Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα τον Κώστα Γαβρόγλου, ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών και πρώην Υπουργό Παιδείας στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να συζητήσουμε το θέμα της παιδείας και κατά κύριο λόγο το θέμα της ριζοβάσιμης εκπαίδευσης, με αφορμή το νομοσχέδιο που όλες οι πληροφορίες λένε ότι την επόμενη εβδομάδα θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, το γνωστό από την δημόσια συζήτηση εδώ καιρό, το νομοσχέδιο που αφορά την νομιμοποίηση των μη κρατικών, δηλαδή των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Για όλα αυτά, για τα ιδιωτικά ΑΕΗ, για τα δημόσια ΑΕΗ, για το δημόσιο πανεπιστήμιο, αλλά και για την πρόταση της αριστεράς για το πώς αυτή φαντάζεται το δημόσιο πανεπιστήμιο, τι χρειάζεται να βελτιωθεί, ποια είναι τα κεκτημένα του, ποια είναι τα πράγματα τα οποία πρέπει να βελτιωθούν, αλλά και ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα ατούτου. Θα μιλήσουμε λοιπόν με έναν άνθρωπο ο οποίος πέρα από την ιδιότητά του ως πέρα από την πανεπιστημιακή του ιδιότητα ήταν και ένας άνθρωπος ο οποίος πέρασε από το τιμόνι του Υπουργείου Παιδείας για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Κώστα, να σε καλωσορίσουμε. Καλημέρα, Κώστα. Να πούμε λοιπόν κατευθείαν στο θέμα. Ο κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο υπουργός ο Κυριάκος Περακάκης έχουν σκοπό. Εδώ το συζητάνε άλλωστε εδώ καιρό, η συζήτηση έχει ξεκινήσει από το Υπουργικό Συμβούλιο του Δεκέμβρη, να φέρουν προς ψήφιση ένα νομοσχέδιο το οποίο φέρνει τα ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Θα ήθελα καταρχάς ένα σχόλιο για το timing, αλλά κατά κύριο λόγο θα ήθελα να μου πεις για ποιο λόγο η αριστερά αντιτίθεται στα ιδιωτικά ΑΕΗ. Να αρχίσουμε με δεδομένο ότι η συντηρητική παράταξη και όχι μόνον θέλει να φέρει τα ιδιωτικά πανεπιστήμια εδώ και πολλές δεκαετίες. Έχουμε όμως ένα σύνταγμα το οποίο δεν χωράει και πάρα πολλές ερμηνείες. Το σύνταγμα απαγορεύει με ρητό τρόπο την σύσταση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Τώρα, άρχισαν διάφορες αλχημίες με νέες ερμηνείες του συντάγματος, με το ότι υπάρχει δυνατότητα το ενωσιακό δίκαιο να υπερισχύει το νόμο του κράτους κτλ, που είναι σωστό αλλά δεν υπερισχύει των συνταγμάτων των κρατών μελών. Εν πάση περιπτώσει υπάρχει μια τεράστια προσπάθεια στραμπουλίγματος της δημοκρατικής νομιμότητας που μας εξασφαλίζει το Σύνταγμα για να κάνουν αυτά που θέλουν να κάνουν. Και βεβαίως το πρώτο ερώτημα που έρχεται στο μυαλό του ανθρώπου είναι γιατί τόσα χρόνια, ενώ το άρθρο 16 ήταν ακριβώς το ίδιο, δεν είχαν επινοηθεί όλες αυτές οι ερμηνείες, όλα αυτά τα κόλπα για να έρθουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αλλά ας πάμε στην ουσία, παρόλο που το να χαίρεσαι ότι παραβιάζεις το Σύνταγμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Άρα αυτό θα ήθελα να το επισημάνουμε. Λέτε ότι η κυβέρνηση παραβιάζει ευθέως το Σύνταγμα. Ευθέως και έχω πιστεί από τον Ακρίτα Καϊδατζή, καθηγητή συνταγματικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, και νομίζω με έναν πάρα πολύ συστηματικό τρόπο το έχει αναλύσει αυτό. Και ξέρεις, δεν είναι μόνον ότι παραβιάζεται η απαγόρευση, αλλά οι καθηγητές πανεπιστημίου κατά το Σύνταγμα πάντα, όπως και οι δικαστές, ασκούν δημόσιο λειτουργήμα. Και δημόσιο λειτουργήμα ασκούν επειδή είναι και σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Εδώ λοιπόν θα έχουμε ένα περίεργο πράγμα. Θα έχουμε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με καθηγητές που δεν θα ασκούν δημόσιο λειτουργήμα. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν είναι μόνο δηλαδή η απαγόρευση. Είναι ένα πλέγμα που αναδεικνύει την αντίληψη του συντάγματος για το πανεπιστήμιο και παραβιάζεται όλο αυτό. Πάμε τώρα στα ιδιωτικά. Κοίτα, αυτή τη στιγμή η ίδρυση των ιδιωτικών θα υπονομεύσει τα δημόσια και ό,τι και να λέει η κυβέρνηση δεν μπορούμε να έχουμε καμία απολύτως εμπιστοσύνη ότι ενισχύει τα δημόσια. Υπάρχουν τρία κριτήρια που είναι τα ενδεικτικά αν κάποια κυβέρνηση φροντίζει τα δημόσια. Το πρώτο είναι οι προσλήψεις καθηγητών. Το δεύτερο είναι οι χρηματοδοτήσεις. Και το τρίτο είναι οι μισθοί καθηγητών. Αν δει κανείς αυτά τα τρία, είμαστε τελευταίοι σε όλη την Ευρώπη.
Και όχι μόνο είμαστε τελευταίοι, αλλά τα τελευταία χρόνια αποκλίνουμε από τους προτελευταίους. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα θέμα. Το θέμα είναι ότι έχεις μία κυβέρνηση που επί 5 χρόνια έχει δείξει ότι είναι αντίθετη στην ενίσχυση των δημόσιων πανεπιστήμιων. Και τώρα έρχεται και λέει ότι εμάς η προτεραιότητά μας είναι τα δημόσια πανεπιστήμια και θα έχουμε τα ιδιωτικά για να βελτιωθούν τα δημόσια. Δηλαδή αν ακούς κανείς τη δημόσια συζήτηση νομίζεις ότι το κάνουν για το καλό των δημοσίων πανεπιστήμιων. Ενώ ξέρουμε από την πρακτική της κυβέρνησης ότι ούτε διορισμοί έχουν υπάρξει, ούτε χρηματοδοτήσεις των πανεπιστημίων έχουν αυξηθεί. Οι αυξήσεις που έχουν γίνει τις καταπίνει ο πληθωρισμός και τις καταπίνει και τα χρέη των πανεπιστημίων. Τα ανελαστικά χρέη. Και επίσης δεν υπάρχει και καμία πρόσθετη βελτίωση των μισθών. Λέω λοιπόν ότι η πολιτική της κυβέρνησης, τα δημόσια πανεπιστήμια δεν την καθιστά αξιόπιστη για όσα λέει. Ως προς τα ιδιωτικά, τι ακριβώς εννοούμε? Αυτό που θα γίνει είναι ορισμένα κολέγια, όχι όλα τα κολέγια, να γίνουν πανεπιστήμια. Τα κολέγια αυτή τη στιγμή είναι, αν πάρεις ένα πτυχίο από το κολέγιο, αναγνωρίζονται τα επαγγελματικά δικαιώματα. Η κυρία Κεραμέως έκανε αυτό, το Συμβούλιο Επικρατείας το επικρότησε μάλιστα αυτό. Άρα θα είναι και η ακαδημαϊκή αναγνώριση. Κανένα ξένο πανεπιστήμιο σοβαρό δεν πρόκειται να έρθει εδώ. Όλα αυτά περί της Κύπρου είναι στον αέρα. Ενδεχομένως οι ακροατές μας να μην γνωρίζουν ότι περισσότεροι Κύπροι ως απόλυτα νούμερα σπουδάζουν στην Ελλάδα ή στην Αγγλία, υποθέτω. Στην Ελλάδα όμως, από ότι οι Έλληνες στην Κύπρο. Άρα αν είναι πια τόσο συγκλονιστικά αυτά τα πανεπιστήμια της Κύπρου, γιατί φεύγουν οι Κύπροι και έρχονται στην Ελλάδα? Εντάξει. Και βεβαίως και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Επίσης, το θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων κουβαλάει μαζί του και μια κουλτούρα. Δηλαδή ότι έχεις ουσιαστικά μια επιχείρηση, έτσι δεν είναι? Η επιχείρηση στους διδάσκοντες λέει το α, β και τα λοιπά. Δεν υπάρχει ο διδάσκον να έχει μια ανεξαρτησία μέσα σε αυτό. Και αυτό είναι πάρα πολύ ξένο στην ευρωπαϊκή κουλτούρα. Ας πούμε, είδαμε τώρα ένα πράγμα που δεν σχολιάστηκε τόσο όσο έπρεπε. Με αφορμή τον πόλεμο της Γάζας, στα πανεπιστήμια έχει γίνει πάρα πολύ συζήτηση και στα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και στα αμερικάνικα. Στα αμερικάνικα αναγκάστηκαν να παραιτηθούν Πριτάνης, ανάμεσα στους οποίους και οι Πρίτανης του Χάρβαρντ. Επειδή, ας πούμε, άφησε, τέλος πάντων, μην μπούμε τώρα στις λεπτομέρειες το γιατί. Το θέμα είναι ότι στα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια δεν έχουμε τέτοιο πράγμα. Τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια κατάφεραν μέσα σε ένα δημοκρατικό καθεστώς να διαχειριστούν αυτού του τύπου εγώ σου λέω ακόμη και υπερβολές εκ μέρους των φοιτητών. Αλλά μπόρεσαν γιατί έχουν μια κουλτούρα του δημόσιου και δημοκρατικού πανεπιστημίου. Το ιδιωτικό πανεπιστήμιο δεν το έχει αυτό. Γι' αυτό είναι και ξένο στην κουλτούρα της Ευρώπης. Γι' αυτό είναι και λιγότερο από 10% τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Μια που είπες για την κουλτούρα των ιδιωτικών και των δημόσιων ΑΕΗ. Το πανεπιστήμιο καταρχάς είναι ένα θεσμός ο οποίος παράγει έρευνα, αλλιώς δεν έχει κανένα νόημα να υπάρχει. Είναι δυνατόν ένα ιδιωτικό ΑΕΗ να καταφέρει να παρουσιάσει ερευνητικό έργο το οποίο να είναι ανεξάρτητο από τα συμφέροντα αυτών των οποίων το χρηματοδοτούν, αυτών των οποίων το κατέχουν, των μετόχων του? Ναι, θα σου πω, το δημόσιο πανεπιστήμιο ανά τους αιώνες, αλλά ας μην το πάρουμε στις μέρες μας, είναι ένας θεσμός όπου οι άνθρωποι που είναι μέσα του συνυπάρχουν συγκρουόμενοι. Αν εμείς οι δύο ήμασταν σε ένα τμήμα ιστορίας, παραδείγματος χάρη, εσύ μπορεί να έχεις μια μαρξιστική προσέγγιση σε αυτό, εγώ μπορεί να έχω μια άλλη προσέγγιση στο γνωστικό μας αντικείμενο. Αυτό δημιουργεί τρομερές αντάσεις ανάμεσα στις διαφορετικές απόψεις. Αυτό τι σημαίνει? Δεν μιλιόμαστε, αυτό σημαίνει δεν κάνουμε μαθήματα. Μάλιστα πολλές φορές στα μαθήματα, όπως ξέρεις, την αντίθετη άποψη από αυτή που πραγματικά πιστεύουμε την παρουσιάζουμε καλύτερα.
Βέβαια. Εντάξει, ένας καλός δάσκαλος μπορεί να παίξει με πολλές διαφορετικές απόψεις, αλλά στην ουσία και ως αποτέλεσμα των ερευνητικών δραστηριοτήτων, το Πανεπιστήμιο είναι μια συγκρουσιακή συνύπαρξη των μελών του. Και αυτό είναι πάρα πολύ δημιουργικό, δυναμικό κτλ. Τώρα, τι γίνεται με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια? Εγώ σου λέω οριακά μπορεί να παίρνουν και λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή στα ανταγωνιστικά προγράμματα. Μετά υπάρχει κάτι άλλο που λόγω της γραφειοκρατίας, εμείς το αρχίσαμε, αλλά η Νέα Δημοκρατία το γραφειοκρατικοποίησε τρελά αυτό. Πες ότι εσύ έχεις κάνει αίτηση σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, στο Horizon ή στο European Research Council και έχεις πάρει ένα πρόγραμμα. Εμείς είχαμε πει ότι μπορείς να έρχεσαι με αυτό και να έχεις μία θέση σε ένα πανεπιστήμιο ή ερευνητικό κέντρο. Και βεβαίως τώρα, παρά τη γραφειοκρατικοποίηση, έχεις μία δυνατότητα να γίνεις κανονικό μέλος του πανεπιστημίου, έχοντας φέρει τα χρήματα. Επειδή πολλοί κόσμος στην Ευρώπη έχει τέτοια προγράμματα, μπορεί να βρει στέγη σε κάποια κολέγια. Άρα θέλω να σου πω ότι το θέμα της έρευνας δεν μπορεί να γίνει όπως γίνεται στα πανεπιστήμια, αλλά θα μπορούσε να γίνει σε ένα κολέγιο. Δεν είναι εκεί το θέμα. Και να σου πω και κάτι άλλο. Όταν συζητάμε, ας πούμε, μεταξύ μας και πανεπιστημιακοί, υπάρχει καμιά φορά μια λάθος αντίληψη για το τι συνιστά δημόσιο πανεπιστήμιο. Δεν είναι τα δίδακτρα. Στην Ευρώπη έχεις δημόσια πανεπιστήμια, ας πούμε στην Πορτογαλία και στην Ισπανία, που είναι δημόσια τα πανεπιστήμια, έχουν δίδακτρα. Στη Γαλλία και την Γερμανία έχουν τέλεια εγγραφής. Δεν είναι αυτό. Εμείς είμαστε και πολύ υπέρ και πολύ σωστά της δωρεάν εκπαίδευσης. Αλλά δεν είναι μόνο τα δίδακτρα. Είναι όλο το πλαίσιο, έτσι όπως σου το είπα από την αρχή. Τώρα, έχοντας πει αυτά, νομίζω θα είναι λάθος για την αριστερά να μην λέμε και ορισμένα προβληματικά στοιχεία που υπάρχουν ως προς τα δικά μας πανεπιστήμια. Παραδείγματος χάρη, θέλεις τουλάχιστον 15.000 ευρώ για να προετοιμαστείς για να μπεις στο πανεπιστήμιο. Ναι, αλλά αυτό νομίζω δεν έχει να κάνει αυτονόμως με τα ΑΕΗ, έχει να κάνει με το συνολικό εκπαιδευτικό σύστημα. Ακριβώς. Ακριβώς. Και εμείς νομίζω πρέπει να πούμε ότι επιτέλους τώρα ήρθε η ώρα για να βάλουμε στο τραπέζι για μια ακόμη φορά το θέμα των πανελλαδικών εξετάσεων. Εμείς είχαμε κάνει ένα εξαιρετικό πρόγραμμα που ήταν να αρχίσει τον Σεπτέμβριο του 19, που άρχιζες να έχεις τη δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης, δηλαδή να πηγαίνεις μόνο με το απολυτήριο. Οι λεγόμενες πράσινες και κόκκινες σχολές, η κυρία Κεραμέως την πρώτη εβδομάδα το ακύρωσε. Εντάξει. Αλλά εμείς θέλουμε τα παιδιά να μην πηγαίνουν πουθενά έξω από το σχολείο, να μην υποβαθμίζεται το σχολείο και αυτό να σου δίνει τα εφόδια για να μπει στο πανεπιστήμιο. Τώρα, θέλουν να γίνουν όλοι γιατροί, που δεν θα θέλουν, αλλά στους γιατρούς και τους νομικούς σας υπάρχουν πανελλαδικές εξετάσεις. Στα υπόλοιπα να βρούμε έναν τρόπο τα παιδιά να μπορούν να σπουδάσουν με το απολυτήριό τους, όπως περίπου γίνεται σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Ναι, επειδή ανέτρεξα εν ώψη της συνέντευξης σε διάφορες επεξεργασίες του παλιού συνασπισμού του ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Και βρήκα και τον περίφημο τόμο που είχε βγάλει ο Πουλατζάς το 2007 μετά τη μεγάλη μάχη που είχε κερδίσει τότε για το άρθρο 16. Βρήκα και την πρότασή σου τότε για την ελεύθερη πρόσβαση. Βλέπω ότι θεωρείς ότι είναι επίκαιρη ακόμα. Κοίτα, είναι επίκαιρη και θα σου πω, νομίζω είναι καλό να αντιστρέψουμε αυτό που λέμε. Δηλαδή λέμε πώς παιδιά με πανελλαδικές μπαίνουν στο πανεπιστήμιο, ενώ τα ιδιωτικά θα πηγαίνουν και θα γράφονται. Εγώ λέω γιατί να μην γίνεται και στο πανεπιστήμιο αυτό. Ναι, άλλωστε και η επιχειρηματολογία της κυβέρνησης, η οποία αυτό που παρατηρώ είναι πάρα πολύ φτωχή, διαρκώς επικαλείται τους 40.000 ανθρώπους που φεύγουν από την Ελλάδα και πάνε στο εξωτερικό για να σπουδάσουν. Είναι αυτή όμως που έχει ήδη διώξει η ίδια η κυβέρνηση με τα φίλτρα που έχει βάλει για το δημόσιο ΑΕΗ. Η λέξη Χρήστο είναι αυτή που χρησιμοποιήσεις, διώξει. Και αντί να τους διώχνει ή αντί να μην θέλει να λειτουργήσουν τα δικά μας τμήματα όπως η νομική στην Πάτρα,
Θυμάσαι, την έκλεισε η νομική με την πρώτη με το που ήρθανε. Και τώρα λέει, γιατί να μην έρχονται, να μην πηγαίνουν τα παιδιά να σπουδάζουν νομική στην Κύπρο και να έρχονται να σπουδάζουν νομική στην Αθήνα. Εμείς το είχαμε κάνει αυτό. Άρα, εμείς τι λέμε, μπορεί να υπάρχουν 2-3 τμήματα που έχουν μεγάλη ζήτηση, εκεί τα παιδιά να δίνουν εξετάσεις και για τα υπόλοιπα να δούμε αν χρειάζεται και η λειτουργία 3, 4, 10 καινούριων τμήματων για να απορροφήσει αυτόν τον κόσμο. Φτάνει το απολυτήριο να είναι σοβαρό, και για να είναι σοβαρό τα παιδιά της τρίτης λυκείου δεν μπορεί να έχουν το σχολείο ως παρέργο του φροντιστήριου. Ναι, αυτό το θέμα με την παραπαιδεία είναι σοβαρό. Και έχει να κάνει, έχω την αίσθηση ότι έχει να κάνει με τη δομή και τη φιλοσοφία του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, που ουσιαστικά τα παιδιά μπαίνουν ακόμα, και θα έλεγε κανείς από την πρώτη δημοτικού, μπαίνουν σε μια λογική ότι ο στόχος σου ήδη από την πρώτη δημοτικού είναι να φτάσεις να μπεις στο πανεπιστήμιο, το οποίο βεβαίως δημιουργεί πάρα πολλές στρεβλώσεις. Χρήστο, δεν είναι των παιδιών το πρόβλημα, είναι των γονιών. Είναι των γονιών, βέβαια. Και είναι ακόμη χειρότερο, είναι των γονιών. Δεξιών, κεντρών και αριστερών. Για να είμαστε συνεννοημένοι. Είναι θέμα κουλτούρας. Ακριβώς. Αυτήν πρέπει να σπάσουμε. Το άλλο πράγμα το οποίο λέει η κυβέρνηση είναι ότι επιτέλους σπάμε τον αναχρονισμό. Και για να επιστρέψουμε και λίγο στο προηγούμενο ζήτημα που έθιξες, και ότι με την ίδρυση των ιδιωτικών ΑΕΗ θα αυξήσουμε τον ανταγωνισμό. Θέλω να το σχολιάσω σε αυτό. Πρώτον, το θέμα του αναχρονισμού αναφέρεται στο Σύνταγμα. Κάθε φορά που μια κυβέρνηση θεωρεί ότι κάτι είναι αναχρονιστικό, αν πηγαίνει και παραβιάζει το Σύνταγμα, δεν έχουμε δημοκρατία. Αυτά είναι πολύ απλά πράγματα, τα μαθαίνουν οι πρωτοετοί σε όλα ή ακόμη και τα παιδιά του λυκείου. Όταν έρθει η ώρα να αλλάξουν το Σύνταγμα, να δούμε τι είναι αναχρονιστικό και τι δεν είναι. Εντάξει, τώρα λοιπόν δεν έχει το δικαίωμα, δεν νομιμοποιείται. Γι' αυτό και το Σύνταγμα κρατάει μια κοινωνία, είναι κανόνες του παιχνιδιού. Δεν μπορεί κάποιος, επειδή τους θεωρεί λάθος, να τους αλλάζει αυθαίρετα, ή μάλλον να τους παραβιάζει αυθαίρετα. Αυτό λοιπόν είναι το ένα. Ως προς το θέμα του ανταγωνισμού. Κοίτα, δεν μπορεί να είναι ανταγωνιστικό κάτι που σε όλη την Ευρώπη δεν μπαίνει καν στα 10.000 στις κατατάξεις, στους 10.000 πρώτους. Εμείς έχουμε εδώ πανεπιστήμια τα οποία είναι στα πρώτα 200, στα πρώτα 500, εντάξει. Τα άλλα είναι εκτός λίστας που λένε, παρόλο που στέλνουν χαρτιά για να μπουν κτλ. Άρα αυτά τα πανεπιστήμια, ώσπου αν τυχόν ποτέ γίνουν πανεπιστήμια της προκοπής, ωραία, μπορείς να ενισχύσεις τα δημόσια πανεπιστήμια για να μπορέσουν να απογειωθούν. Κανείς δεν έχει αναρωτηθεί πώς τα δικά μας πανεπιστήμια και η δική μας πανεπιστημιακή τα πάνε τόσο καλά. Τι είναι το DNA των Ελληνών. Και μάλιστα με πολύ χαμηλούς πόρους. Χαμηλότατους πόρους. Είμαστε από τους πανεπιστημιακούς και τους ερευνητές που παίρνουμε ποσοστιαία τα υψηλότερα, έχουμε τα υψηλότερα ποσοστά των ανταγωνιστικών προγραμμάτων που παίρνουμε από την Ευρώπη. Στις δημοσιεύσεις είμαστε πολύ καλοί. Το βλέπουμε με τα παιδιά που κάνουν διδακτορικό μαζί μας και πάνε και βρίσκουν post-docs στο εξωτερικό κτλ. Δεν τους παίρνουν επειδή τους λυπούνται. Εδώ λοιπόν έχουμε την καλύτερη, νομίζω, φουρνιά ανθρώπων που έχουν πάρει διδακτορικά και είναι ερευνητές στις ανθρωπιστικές επιστήμες και τις κοινωνικές. Λοιπόν, όλα αυτά, αντί να τα θεωρήσουμε εμείς θετικά και να τα ενισχύσουμε, πάμε με κάτι αλχημίες να πούμε κάποια κολέγια να τα κάνουμε πανεπιστήμια. Βεβαίως, επειδή είναι ακριβό το να προετοιμαστείς για το πανεπιστήμιο, το να πηγαίνεις στο πανεπιστήμιο μακριά από το σπίτι σου, και αν τυχόν αυτό όλα τα βάλεις μαζί, είναι πιο φτηνό να πας στο κολέγιο. Ναι, βέβαια. Εδώ λοιπόν και εμείς πρέπει να είμαστε πάρα πολύ κατηγορηματικοί για το πώς δεν θα ξοδεύουν χιλιάδες οι γονείς για να στέλνουν τα παιδιά τους στα δημόσια πανεπιστήμια. Καλά, φαντάζομαι ότι ακόμα και στο υπάρχουν θεσμικό πλαίσιο, υπάρχουν εργαλεία ως προς αυτό, από τις υποτροφίες μέχρι τις εστίες, στη φοιτητική μέρημνα. Υπάρχουν τώρα, αν υποχρηματοδοτούνται, προφανώς φαντάζομαι ότι υποχρηματοδοτούνται, αλλά
έχω την αίσθηση ότι οι εργαλεία υπάρχουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια ως προς την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Φαντάζομαι ότι τα γνωρίζεις καλύτερα. Ισχύει. Όλα αυτά πρέπει να τα ενισχύσουμε, γιατί ενισχύουμε την δημόσια ανώτατη εκπαίδευση. Αλλιώτικα θα είναι ένα θέμα αγοράς. Εγώ δεν λέω τα παιδιά κακώς πάνε στο κολέγιο. Καταρχήν, για να το ξεκαθαρίσουμε μεταξύ μας, στο κολέγιο πάνε και λαϊκά πολλά παιδιά. Οι πλούσιοι στέλνουν τα παιδιά τους στο εξωτερικό. Ας το αφήσουμε λοιπόν, αυτό δεν μας αφορά. Πάνε πολλά παιδιά δεύτερης γενιάς μεταναστών, γιατί μπερδεύονται στις γραφειοκρατίες με τις πανελλαδικές κτλ. Το εκπαιδευτικό προσωπικό των κολεγίων δεν είναι για πέταμα όπως ήταν μια εποχή. Επειδή υπάρχει τέτοια. Έχει βγει από τα δημόσια πανεπιστήμια. Έτσι, μπράβο. Κάνει δακτορικό στο δημόσιο πανεπιστήμιο. Δεν είναι εκεί το θέμα μας. Το θέμα μας είναι με μια κυβέρνηση η οποία, αντί να δει τα του οίκου της, κάνει αυτά που κάνει, κυρίως για ιδεολογικούς λόγους και για να εξυπηρετήσει 2-3 κολεγιάρχες, γιατί περί αυτού πρόκειται. Η κυβέρνηση λέει και κάτι ακόμα, ότι με αυτή την κίνηση θα τονώσει την εξωστρέφεια των δημόσιων ΑΕΗ. Ποια είναι η άποψή σου γι' αυτό? Δεν χρειάζεται να αλλάξει τίποτα και προκαλούμε την κυβέρνηση να μας πει τι ακριβώς εννοεί, διότι πιο εξωστρεφή τα ελληνικά πανεπιστήμια δεν μπορεί να είναι. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν συνεργασίες με άλλα πανεπιστήμια για ερευνητικά προγράμματα άπειρα. Πηγαίνουν έρχονται δικοί μας, πηγαίνουν έρχονται ξένοι κτλ. Δεύτερον, υπάρχουν μεταπτυχιακά προγράμματα αγγλόφωνα, τα οποία έρχονται, είναι σε συνεργασία με ξένα πανεπιστήμια. Υπάρχουν όλων των ειδών οι συνεργασίες με ξένα πανεπιστήμια. Το μόνο είναι να μην τα γραφειοκρατικοποιήσει. Η κυρία Κεραμέως, η οποία μας είχε τρελάνει τότε, και ο κύριος Πιερακάκης στη συνέχεια, ότι έχουν 60 εκατομμύρια για να έρχονται ξένοι καθηγητές και να διδάσκουν εδώ για 1-2 χρόνια κτλ. Υπάρχουν τα τελευταία 3 χρόνια μόνο 9 αιτήσεις από ξένους καθηγητές για να έρθουν. Και ο λόγος είναι ότι για να κάνεις έτσι, να πας να διδάξεις στο πανεπιστήμιο, πρέπει να το κάνεις σε συνεργασία και με μία εταιρεία. Εντάξει, οπότε οι άνθρωποι τρελαίνονται τώρα. Πού να βρουν εταιρεία με την οποία να κάνουν την αίτηση για να πάνε να κάνουν μάθημα στο πανεπιστήμιο? Οπότε δεν κάνουν. Άρα αυτή είναι η εξωστρέφεια που θέλουν. Τα πανεπιστήμια τα δικά μας, αν δεν είχαν τα προγράμματα τα ερευνητικά, θα έκλειναν. Γιατί τα λεφτά που παίρνουν από το κράτος δεν φτάνουν για τα αναλλαστικά έξοδα, και τα οποία πληρώνονται από τους ίδιους τους καθηγητές με τα ερευνητικά που φέρουν. Μάλιστα. Πηγαίνοντας προς το τέλος, θα ήθελα να σου κάνω μια τελευταία ερώτηση σε σχέση με τη... Γιατί πέρα από τα ιδεολογικά, έχω την αίσθηση ότι θα παιχθούν και πολλά στο παιχνίδι των εντυπώσεων και στο παιχνίδι της τακτικής των στρατοπέδων που φαίνεται να έχουν διαμορφωθεί. Βλέπουμε ότι ειδικά την τελευταία εβδομάδα η κυβέρνηση προσπαθεί, έχει αρχίσει να κλιμακώνει κάπως με πολύ βίαιο τρόπο και όλα στην επίθεσή της προς το φοιτητικό κίνημα, τις πρώτες καταλήψεις κτλ. Στέλνει αστυνομία, σπάει καταλήψεις κτλ. Χρησιμοποιεί και μια ρητορική η οποία είναι πάρα πολύ άκομψη και άγαρμπη, ληστές, κατσαπλιάδες, το κατσαπλιάδες όχι, το στέλνει εισαγγελείς, τους χαρακτήρισε τους φοιτητές ληστές, μπακάλικου κιόλας, και τέλος πάντων έχει αρχίσει και σκληραίνει το παιχνίδι. Ποια είναι η άποψή σου γι' αυτό και πώς θα πρέπει να κινηθεί η μεριά που επιχειρεί να υπερασπιστεί το Δημόσιο Πανεπιστήμιο? Κοίτα, πάντα η δημοκρατία, όπως λέμε, βρίσκει λύσεις. Και επειδή η δημοκρατία βρίσκει λύσεις, μια αυταρχική κυβέρνηση θέλει να υπονομεύσει αυτές τις λύσεις. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια κινητοποίηση, γίνονται πολύ σοβαρές συζητήσεις στο Πανεπιστήμιο, η κυβέρνηση θέλει να τρομοκρατήσει τους φοιτητές, θέλει να εκβιάσει τις διοικήσεις, στέλνει την αστυνομία όπως την έστειλε χθες. Αυτά είναι πράγματα που δεν πρόκειται να λειτουργήσουν. Δεκάδες χρόνια τώρα το ξέρουμε. Στο τέλος των ποριών εκπιτίθενται τα ΜΑΤ κτλ. Έχει καμφθεί το φοιτητικό κίνημα? Έχει καμφθεί η δημοκρατική διεκδίκηση ενός πανεπιστημίου? Όχι. Εδώ λοιπόν το επόμενο που κάνει, που είναι εντελώς απαράδεκτο, είναι να πει ότι θα γίνουν εξετάσεις ψηφιακά και πάρα πολύ λένε να γίνουν και τα μαθήματα ψηφιακά. Αυτό δείχνει πόσο, όχι μόνο ανώριμη, αλλά πόσο
φτηνή είναι η πολιτική της κυβέρνησης, η οποία χρησιμοποιεί την τεχνολογία κατασταλτικά. Δηλαδή, όπως πας στα μάτια και σου διαλύουν τις πορείες, σου λέει όχι, θα το κάνεις έτσι αλλιώς με τη νέα τεχνολογία κτλ. Που ξέρουμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση οι εξετάσεις να μην είναι, να είναι αδιάβλητες. Αυτό το ξέρουμε, έχει αποδειχθεί. Αλλά παρόλα αυτά επιμένει η κυβέρνηση. Νομίζω επιδιώκει μια σύγκρουση. Το κίνημα πάντα βρίσκει τρόπους να προστατεύσει τον εαυτό του και να προστατεύσει προφανώς και από στοιχεία τα οποία είναι καμιά φορά ξένα, αλλά αυτό γίνεται χρόνια τώρα και επιμένω ότι βγαίνει κερδισμένο το κίνημα από όλα αυτά τα πράγματα. Και μια ερώτηση κλισέ. Αν αύριο ξαναγινώσει ο Υπουργός Παιδείας, ποιες θα ήταν οι πρώτες κινήσεις που θα έκανες προκειμένου να βελτιώσει το Δημόσιο Πανεπιστήμιο? Τώρα που δεν έχουμε την εποπτεία και τα λοιπά, μια πολύ γενναία χρηματοδότηση, έχουμε κάνει έναν υπολογισμό που θα μας κοστίσει περίπου 450 εκατομμύρια ευρώ σε 4 χρόνια. Δηλαδή σε 4 χρόνια κλιμακωτά, στο τέλος των 4 ετών θα έχεις περίπου 500 εκατομμύρια συν στον προϋπολογισμό για τον διπλασιασμό των θέσεων των καθηγητών, για τον διπλασιασμό της χρηματοδότησης, για να είναι όλα τα μεταπτυχιακά δωρεάν και να διπλασιάσει το επίδομα που παίρνουν οι φοιτητές που έχουν ανάγκη της ενίσχυσης της οικονομικής. Για αυτά τα 4 πράγματα χρειάζεσαι περίπου 500 εκατομμύρια σε 4 χρόνια. Και πέρα από το κομμάτι των κονδυλίων? Η κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων με την πρώτη μέρα στο Υπουργείο. Γιατί το έχουμε έτοιμο το σχέδιο, πρέπει να το εφαρμόσουμε. Μάλλον η δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης που θα κλιμακωθεί και θα είναι κάθε χρονιά που περνάει περισσότερα άτομα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Χρήστο. Εγώ ευχαριστώ.